Σήμερα θα κάνουμε ένα unboxing, αλλά δεν θα κάνουμε μόνο ένα unboxing, θα μιλήσουμε και για τον εκνευρισμό που έχω για το ελληνικό τελωνίο και το πόσο απαράδεκτη είναι η συμπεριφορά όχι μόνο του τελωνίου, αλλά και του ελληνικού ταχυδρομείου. Θα έρχονται και άλλα τέτοια βίντεο με unboxings και όχι μόνο tips and tricks για Instagram και social media. Πριν ξεκινήσω το βίντεο έχω να σας αναφέρω ότι πέρα από την αμφισβήτηση που είχα από το ελληνικό τολονίο, γιατί το δέμα μου έχει 21.99, ναι ήμουν τυχερό και κοίταξα να έχει τόσο, γιατί τόσο πρέπει να έχει το δέμα για να μην πληρώσει τελωνίο, έχω να σας πω ότι εκτός από αυτό οφείλω να ομολογήσω ότι από τη στιγμή που το δέμα χτυπήθηκε και πήγε στα χέρια του εκτελωνιστή για να ανοιχτεί και να δουν το δέμα, μπορώ να πω ότι ήταν ευγενέστατη, τουλάχιστον στο ελληνικό τελωνίο. Αν και το δέμα να φτάσει από το αεροδρόμιο, να φτάσει μάλλον, από το αεροπλάνο μέχρι τον άνθρωπο που θα το εκτελονίσει, Έκανε 15 μέρε. Μην με ρωτάτε πώ, αλλά τόσο έκανε. Έκανε 15 μέρε. Το δέμα έκανε από την Κίνα να έρθει 3 και να φτάσει από το αεροπλάνο μέχρι τον εκτελονιστή έκανε 15. Και άλλε 10 μέρε έκανε το δέμα να ανοιχτεί, να κοιταχτεί και να έρθει από την Αθήνα. Είμαστε στην Ελλάδα και δυστυχώ αυτά τα πράγματα είναι λίγο πολύ αναμενόμενα. Δυστυχώ. Και είμαι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ συναγχωρημένο που το λέω αυτό το πράγμα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώ σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για το ελληνικό τελωνίο και λίγο για το θέμα που έχω μπροστά μου. Λοιπόν, είμαι βαθύτατα και πάρα πολύ εκνευρισμένο. Βαθύτατα εκνευρισμένο, μάλλον θα μπορούσα να πω, και ότι είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένο για το ελληνικό τελωνίο. Λοιπόν, όσοι με ακολουθείτε στο Instagram, λίγο πολύ ξέρετε τι έχει γίνει με αυτό το θέμα που έχω μπροστά μου. Είναι απαράδεκτο κυριολεκτικά, απαράδεκτο, να κάνει ένα δέμα να σου έρθει από την Κίνα λιγότερο από 3 μέρες και να κάνει να έρθει από την Αθήνα μέχρι την Καβάλα, που είμαι εδώ πέρα, περισσότερο από 25 μέρες. Λοιπόν, φτάνει το δέμα, δεν το χτυπάει ποτέ το barcode. Κατανοώ και καταλαβαίνω ότι κάνει πάρα πολύ καιρό ότι έχει πάρα πολλά δέματα και θέλει χρόνο. Δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει ένα μόνο δημόσιο υπάλληλο εκεί πέρα στο Τελωνίο που χτυπάει τα δέματα. Υπάρχουν πολύ περισσότεροι προφανώ. Το θεωρώ παράδεκτο και δεν είναι το μοναδικό δέμα που έχει καθυστερήσει, είναι και άλλα που καθυστερούν. Κατανοώ ότι κάνει το δέμα να έρθει ένα μήνα. Αλλά βλέπει ότι από το tracking number φτάνει το δέμα σου στην Ελλάδα και δεν το αναλαμβάνει κανένα να στο στείλει πάνω. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό. Επίση από τη στιγμή που ξεκολλάει από το Τελωνίο, Επίση κάνει πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, να έρθει καβάλα Αθήνα ένα δέμα κάνει περίπου δύο μέρε. Ναι, κάνει ακριβώ δύο μέρε. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά γιατί να καθυστερεί τόσο πολύ στο τελωνίο. Πραγματικά γιατί να καθυστερεί. Επίση, για ποιο λόγο να σου ανοίγουν το δέμα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι πρέπει να το δει. Ναι, οκ. Okay. Να δει ρε παιδί μου, αν το προϊόν είναι Οκ. Okay. Για ποιο λόγο να ανοίγει το θέμα για να τσεκάρει αν υπάρχει κάτι μέσα. Δηλαδή, γράφει πάνω, βλέπει τι είναι το προϊόν σου. Για ποιο λόγο να πρέπει να σου ανοίγεται το θέμα, γιατί είναι ανοιχτό το θέμα. Για ποιο λόγο να πρέπει να σου ανοίγεται το θέμα για να βλέπουν. Εν τω μεταξύ, η μεταφορά. Τώρα δεν ξέρω αν το θέλω νιώ έτσι. Ή από που είναι έτσι. Επίση, η μεταφορά είμαι βαθύτερα εκνευρισμένο. Γιατί αν φέρνει κάτι το οποίο είναι εύθραυστο, λίγο πολύ εντάξει, στο καταστρέφουν. Λοιπόν, τι είναι όμω αυτό που έχω μπροστά μου. Γιατί πραγματικά είχα ανεβάσει πάρα πολλά story με το συγκεκριμένο δέμα γιατί είχα κνευριστεί πάρα πολύ. Επίση, φτάνει το δέμα στο ελληνικό ταχυδρομείο. Πηγαίνει στο ελληνικό ταχυδρομείο να παραλάβει το δέμα γιατί σου έρχεται 8.30 ώρα το πρωί μήνυμα. Πραγματικά, έχω το μήνυμα εδώ πέρα να σα το δείξω. 8.30 ώρα το πρωί έρχεται μήνυμα από τα ΕΛΤΑ και σου λέει ότι ξέρετε τι, το δέμα σα έχει φτάσει στο ταχυδρομείο. Μπορείτε να, το, να το παραλάβετε. Επειδή έχει να φύγει για δουλειέ εκτό καβάλα, πηγαίνει 9 η ώρα το πρωί στο ταχυδρομείο. Γιατί ε, 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 από τι 9, 10 και μετά πηγαίνει όλο ο κόσμο στο ταχυδρομείο. Οπότε έχει πάρα πολύ κόσμο. Ωραία. Οπότε τι κάνει, πηγαίνει πρωί για να κάνει τελειώσει γρήγορα τι δουλειέ σου. Πηγαίνει, κόβει νουμεράκι, μπαίνει στο ταχυδρομείο και πηγαίνει στον Κισε, το πώ το λένε, τα. Εκεί στο ταμείο ρε παιδί μου. Μου ήρθε ένα μήνυμα το πρωί και έχω να παραλάβω ένα δέμα. Ωραία, πείτε μου το δέμα σα, δίνει το, το νούμεράκι και πηγαίνει αυτή. Ψάχνει. 20 λεπτά το δέμα. 20 λεπτά. Δεν μπορεί να το βρει. Μα σα ήρθε μήνυμα. Μα το βλέπετε το μήνυμα. Το tracking number λέει ότι είναι έτοιμο παράδοτο να έρθετε να το παραλάβετε. Πάρα πολύ ωραία. Πού είναι το θέμα. Και τελικά καταλήξαμε ότι θα με πάρει τηλέφωνο στην υπόλοιπη, στη διάρκεια τη ημέρα, μόλις αρχίσει να το ψάχνει, γιατί η φίλη τη, όχι η φίλη τη, γιατί η δημόσια υπάλληλο που ήταν και αναλάμβανε τα θέματα δεν είχε έρθει ακόμα. Και μιλάμε για 9 η ώρα, έτσι. 9 η ώρα το πρωί και δεν είχε πάει ακόμα στο γραφείο τη. Το προσπερνάω κι αυτό, ότι δεν έχει πάει στο γραφείο τη. Οπότε κάνει εσύ πίσω, πάλι, πάλι κάνει πίσω, μετά από 25 μέρε περίμενα να παραλάβει ένα θέμα, το ελληνικό ταχυδρομείο δεν μπορεί να το βρει. Φεύγει από το ταχυδρομείο και πηγαίνει. Σπίτι σου, έχει ετοιμάσει τι βαλίτσε γιατί θα έχει την φύγη. Προφανώ, από εδώ από εκεί, παίρνει τηλέφωνο 10.30 γιατί προφανώ δεν σε έχει πάρει ακόμα τηλέφωνο. 11 ώρα πρέπει να φύγει. Και το έχει ενημερώσει αυτό το ταχυδρόμι το 11 ώρα πρέπει να φύγει. Παίρνει τηλέφωνο 10.30 και, και του λε καλησπέρα. Το σηκώνει ο Και λε: Καλησπέρα, σου λέει καλησπέρα. Ε, έχω να παραλάβω ένα δέμα, ήρθα το πρωί και δεν μπορέσετε να το βρείτε. Και κάνει μια ορίστε και να σου μιλά ειρωνικά. Σε φάση ότι κάτσε ήρθε να βρει δέμα και δεν ήρθε το θέμα, δηλαδή σε φάση που μου λε και ψέματα. Τέλο πάντων. Πηγαίνει στο γραφείο, λέει σε ποιο λέει γραφείο, σε ποιο λέει Time ημιορτή από τα δύο, λέω στο αριστερό. Μου λέει ωραία, πήγαινε και παίρνουμε πολύ τσαμπουκά. ήρθε ένα κύριο εδώ πέρα, ε, Γιώργο, και ζητούσε το δέμα του και δεν μπορούσαμε να το βρούμε. Και κάνει μια αυτή φοβισμένη. Ε, ναι, λέει, ήρθε το πρωί, λέει, ε, και μου λέει αυτό τώρα. Σα έχει ήρθει ειδοποιητήριο, λέω ναι. Και γυρνάει και λέει αυτή στον Κισε δεν σα ήρθε, λέει, ειδοποιητήριο. Λέω, ό, παρε, παιδιά, λέω, περιμέντε. Ειδοποιητήριο, από τα ελτά δεν μου ήρθε, αλλά μου ήρθε μήνυμα στο κινητό. Λογικό, το ίδιο πράγμα δεν είναι. Ναι, λέει κύριε, είναι το ίδιο πράγμα. Ωραία, αλλά πού είναι το θέμα. Και μου λέει αυτό στα επόμενα δευτερόλεπτα ε, το tracking number το έχουμε. Λέει ναι, αυτό είναι. Μισό λεπτάκι λίγο. Εδώ είναι, λέει το 58. Πέρυσι τον κύριο Δημητρίου λέει ότι είναι το 58 το θέμα. Του λέει να έρθει να το πάρει. Και λέω, όπα. Δηλαδή η διαδικασία ήταν 5 λεπτά και το κάναμε σαν τολικό ζήτημα. Ρε παιδιά, λέει εντάξει, συνέλθετε λίγο. Τέλο πάντων, πηγαίνω παίρνω πάλι την μηχανή, ξανακατεβαίνω κέντρο να πάω να πάρω το θέμα, ξαναπεριμένω άλλα 20 λεπτά στην ουρά για να παραλάβω το θέμα, για να φτάσει η σειρά μου δύο νούμερα πριν και να μου πει αυτή, εδώ είσαι τόση ώρα, έλα κοντά να το πάρει. Δηλαδή δεν με βλέπει που μπαίνω μέσα, ενώ βασικά με βλέπει που με κοιτά που μπαίνω μέσα και ξέρει διαδικασία και με έχει δει ότι έχω ξαναέρθει. Μπαίνω μέσα, ξαναβγάζω νούμερο για να φάνω τυπικό, να μην πάω και το παίξω ότι ξέρει τι, είμαι από το πρωί και έχει πάρα πολύ κόσμο στα Ελτά. Περιμένω 20 λεπτά για να μου πει δύο νούμερα πριν από το δικό μου, ελάτε να σα εξυπηρετήσουμε. Επίση απαράδεκτο. Τέλο πάντων, παίρνω το δέμα και ευτυχώ ήταν όλα μέσα. Ήταν όλα καλά, το δέμα έφτασε όχι στην ώρα του. Βασικά, έφτασε στην ώρα του πάρα πολύ γρήγορα, αλλά είχαμε μια μικρή μεγάλη καθυστέρηση. Λοιπόν, φτάνει με το τελωνίο, σα κούρασα. Απλά έπρεπε να τα πω για να ξεσκάσω. Λοιπόν, τώρα που ξέρετε λίγο πολύ την κατάσταση να ανοίξουμε το θέμα. Λοιπόν, τι έχω πάρει. Βρήκα παιδιά σε πάρα πολύ καλή τιμή ένα μικρόφωνο. Γιατί θέλω αυτό εδώ να το αλλάξω, να το αντικαταστήσω. Γιατί μου κάνει θεματάκια πολλές φορές και έχω πρόβλημα, οπότε είπα να πάρω ένα στουντιακό καλό ωραίο μικρόφωνο. Λοιπόν, επίσης να σας δώσω τυψάκια για το ελληνικό τολίο, μην μέχρι το τέλος του βίντεο για να σας πω πώς θα αγοράζετε και να μην έχετε τελωνίο. Το λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ανοίγουμε τώρα το κουτάκι μας. Λοιπόν, έχω πάρει ένα μικρόφωνο, το BM800. Το συγκεκριμένο θέμα που έχει έρθει είναι ένα full πακέτο μικροφώνου για στούντιο. Λοιπόν, έχει μαζί το σφουγγαράκι του, που είναι το pop filter που λέγεται αλλιώ. Ε, το μικρόφωνο αυτό υπάρχουν άπειρα βίντεο στο Ιντερνετ και γενικότερα όλοι τα έχουν, το έχουν κάνει unboxing. Οπότε θα το κάνουμε λίγο στα μπαμ. Να σα το δείξω έτσι λίγο πολύ να δείτε τι έχει συσκευασία και τι πήρα εγώ στα 21,99. Γιατί στα 22 και μετά έχει τελωνίο, πληρώνει τελωνίο και θα σα πω ακριβώ τα ποσά και αυτά στο τέλο. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα ένα pop filter. Το αφήνω και αυτό στην άκρη. Αυτό είναι ένα σφουγγαράκι pop filter, αυτό είναι ένα pop filter. Λοιπόν, δίνει μαζί μία βασούλα μικροφόνου, η οποία δεν χρειάζεται, γιατί το μικρόφωνο θα μπει σε αράχνη, θα σας δείξω την είναι αράχνη αυτής αμέσως. Ε, οπότε μπορείς να το χρησιμοποιήσεις αυτό, θα το κρατήσεις για φεδρικό, αν θες να βάλεις κάποιο άλλο μικρόφωνο ή οτιδήποτε. Είναι αυτό εδώ έτσι, το βλέπετε. Ωραία. Λοιπόν, δίνει την αράχνη μαζί. Η αράχνη είναι αυτό εδώ πέρα το πράγμα, είναι το αντικραδασμικό, δηλαδή μπαίνει το μικρόφωνο εδώ πέρα κουμπώνει και αυτό είναι για να απορροφάει σου φαίνεται, φαίνεται. Αυτό, ωραία. Πολύ καλό. Το συγκεκριμένο είναι λίγο ακριβούτσικο αν το πάρετε από την Ελλάδα. Εγώ το πήρα όλο μαζί αυτό που βλέπετε τώρα από εδώ μέσα, 21,99. Το βρήκα προσφορά στο AliExpress. Εξαιρετικό, να είστε πάντα μέσα στο Ali και στο Wish. Έχει α... πα... απίστευτα καλέ προσφορέ. Δίνει μαζί ένα καλώδιο από, ε, από XLR σε Mini Jack. Το οποίο αυτό το καλώδιο είναι μαπά, είναι άχρηστο πραγματικά. Οπότε το πετάμε. Δεν το πετάμε, κρατήστε το γιατί μπορεί να χρειαστεί, απλά δεν θα είναι η full καλή ποιότητα που θα μπορούσε να έχει εάν βάλεις το, αυτό το σάπιο XLR σε 35 jack καρφί. Οπότε καλό είναι να βάλετε ένα XLR σε XLR ή να πάρετε μια κονσόλα που να παίρνει XLR για να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε γιατί χρειάζεται προενίσχυση το συγκεκριμένο μικρόφωνο γιατί δεν έχει μπαταρία και είναι πυκνοτικό. Οπότε θέλει να βαλεις 48 48V ενίσχυση για να μπορέσει να δουλέψει. Δίνει μια κάρτα ήχου εξωτερική USB, άχρηστη και αυτή για μένα, αλλά εσείς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για απλή χρήση αν το θέλεις και για στούντιο μικρόφωνο YouTube, όχι στούντιο, μικρόφωνο YouTube και έτσι. Βολεύει με αυτή την καρτούλα ήχου και να κρατήσει και το XLR που σου δίνει μαζί, αλλά δεν θα έχει την 100% τέλεια ποιότητα που θα μπορούσε να έχεις με μια, με μια κάρτα ήχου ή μια κονσόλα ήχου, όπως αυτήν εδώ, και ένα καλό XLR καλώδιο. Λοιπόν, επειδή εγώ τα περισσότερα τα έχω για επαγγελματική χρήση και όχι τόσο πολύ για το YouTube, δόξα τω Θεώ τα έχω ρε παιδί μου, οπότε δεν χρειάζεται να επενδύσω σε μια καλύτερη κονσόλα. Έχω δηλαδή μια είδη κονσόλα. Που δεν είναι και αυτή η πολύ ακριβή κονσόλα που έχω. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, δίνει μια βασούλα για το μικρόφωνο να τη βάλει που μπαίνει εδώ στην τρύπα και δίνει μαζί το βραχείο να... Το έχει όλο το πακετάκι, βλέπετε έτσι. Το έχει όλο το πακετάκι. Έχει και το, το βραχίωνα που μπαίνει εδώ. Σφιχτά, πάρα πολύ ωραία. Και είναι σταθερό το μικροφωνάκι σα. Και το μικροφωνάκι βιδώνει εδώ κάτω η αράχνη. Αυτό εδώ μπαίνει έτσι. Και το μικρόφωνο κρεμιέται. Λοιπόν, αφήνω και τη βάση. Εντάξει, δεν αλλάζει κάτι. βάση είναι μια απλή βάση. Όσοι έχετε λάμπε με τέτοια βάση είναι λίγο πολύ ίδια, ρε παιδί μου. Δεν αλλάζει κάτι, να αφήσω και αυτό στην άκρη. Και το μικροφωνάκι μα. Είναι αυτό εδώ. Εγώ το επέλεξα σε full μαύρο. Ε, αν και άμα βάλει το σφουγγαράκι, δεν φαίνεται. Αν και δεν ξέρω ακόμα αν θα βάλω το σφουγγαράκι, θα σου σκεφτώ. Μήπω βάλω μόνο το pop filter. Το άλλο. Γιατί είναι λίγο πολύ. Όμορφο είναι. Αλλά και έτσι είναι ακόμα πιο όμορφο. Δηλαδή είναι πιο κυμπάρικο έτσι. Να το βάλω εδώ στο καπέλο να φαίνεται. Να το. Και παίρνει XLR πίσω, βλέπετε. Ωραία έχει μέσα τις βάσεις και εδώ έχει τις οδηγίες. Οι οδηγίες λένε Ζιάν Σιόν, Κινέζικα, προφανώς. Έχει και αγγλικά, να το κακολογήσουμε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι το κουτάκι μας, τελείωσε. Δεν έχει τίποτα άλλο μέσα. Πάρα πολύ ωραία. Και εφόσον είδαμε το μικρόφωνο, πάμε για τα τυψάκια που σας υποσχέθηκα για το ελληνικό τελωνίο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε από πόσα λεφτά και μετά έχουμε τελωνίο μετά τα 22 ευρώ και ένα λεπτό πληρώνουμε το Ελωνίο. Πληρώνουμε <συσίλω> την τιμή συν 24% ΦΠΑ συν 15 ευρώ φόρος εκτελώνησης. Γιατί είμαστε στην Ελλάδα και πληρώνουμε... Δεν θα το πω. Θα κρατηθώ. Λοιπόν, κοιτάμε από πού θα τα πάρουμε και πόσα θα τα πάρουμε. Αντί να ήταν λίγο πιο επίκη στη φάση. Γιατί ο δημόσιος υπάλληλος που είναι εκεί πέρα Κάνει πολύ καλά τη δουλειά του και πρέπει να πληρώσουμε και φορά εκτελόνισης. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε λίγο πολύ το πώς γίνεται. Δηλαδή, παίρνεις κάτι το οποίο έχει 25 ευρώ. Πληρώνεις τελωνίο. Και κάνεις 25 ευρώ επί 0,24 συν 15 ευρώ. Δηλαδή, κάνεις το 25, συν την τιμή που βγαίνει που είναι το φ.π.α που πρέπει να πληρώσεις. Εντάξει, το σέβομαι ότι πρέπει να πληρώσεις ΦΠΑ. Το δέχομαι το γεγονό ότι είμαστε στην Ελλάδα και πρέπει να πληρώσουμε ΦΠΑ γιατί φέρνουμε κάτι από το εξωτερικό. Το δέχομαι και αυτό. Το φόρο εκτελώνηση θεωρώ ότι τα 15 ευρώ είναι υπέρα αρκετά για να πληρωθεί ο φόρο εκτελώνηση. Γιατί εάν έκαναν καλά τη δουλειά του, ναι, θα μπορούσε να είναι ένα ποσό minimum και μικρότερο από τα 15 ευρώ. Θεωρώ υπερβολικό το ποσό των 15 ευρώ για φόρο εκτελώνηση. Γιατί δεν κάνει κάτι υπάλληλε. Παίρνει ένα δέμα, το ανοίγει, το ανοίγει, βλέπει κακό. Το τι έχει μέσα, στείλεις ένα email στον πελάτη που παίρνει, όχι στον πελάτη σου, στον άνθρωπο ο οποίος έχει, είναι να παραλάβει το θέμα, του λες πολύ απλά να σου στείλει το tracking number με το αποδεικτικό του τι το έχει αγοράσει για να σου βγάλει το κοστολόγιο του πόσο έχει το δέμα. Εμένα πέρασε από τελωνίο το δέμα και σταμάτησε το τελωνίο, αλλά δεν πλήρωσα τίποτα γιατί το δέμα είχε 21 ευρώ και 99 λεπτά. Προσοχή, το δέμα πρέπει να έχει 22 ευρώ μαζί με τα μεταφορικά για να μην πληρώσεις τελωνίο. Δηλαδή, αν έχει το δάμα 22 ευρώ συν 5 ευρώ μεταφορικά, πάμε στα 27, οπότε έχεις τελωνίο. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Πρέπει να μην ξεπερνάει το 22 ευρώ μαζί με τα μεταφορικά σου. Αλλιώς πληρώνεις το 24% του ΦΠΑ συν 15 ευρώ φόρο εκτελώνησης μέχρι 80 ευρώ. Μπορείτε να πατήσετε τελωνίο και τιμές και θα σας πω αναλυτικά τις τιμές για 80 ευρώ και πάνω, για 150 μετά πάει το επόμενο και πάνω, και πάει λέγοντα. Δηλαδή από 80 μέχρι 150 νομίζω είναι συν 20 ευρώ φόρο εκτελώνηση Γιατί είναι πιο βαρύ το θέμα να το κουβαλήσουν από το αεροπλάνο μέχρι τον γκισε που είναι το τελωνίο. Και είναι πάλι πολύ βαρύ να το σηκώσουν. Θέλουν συν 5 ευρώ. Δεν πειράζει, δεν βαριέσαι. Είμαστε στην Ελλάδα. Θέλει πολύ προσοχή για το πώ θα αγοράζουμε. Καλό είναι να μην παραγγέλνουμε δέματα που ξεπερνάνε τα 20 ευρώ. Γιατί στο τελωνίο μπορεί να χαθούν, μπορεί στη μεταφορά να χαθούν, μπορεί να μην πιστέψουν. Ότι το δέμα σου είναι κάτι το οποίο είναι νόμιμο και να στο κατασχέσουνε. Γιατί υπάρχει και αυτό το σενάριο, να σου κατασχέσουν το δέμα. Το θεωρώ καλό να σα το πω. Λοιπόν, παίρνετε μικρά γκατζετάκια, μικρά πραγματάκια. Προσοχή τι αγοράζουμε από το Ali και το Wish. Δεν είναι όλα αξιόπιστα και όλα καλά. Βλέπουμε πάρα πολύ καλά τι κριτικέ και τα σχόλια που έχουν γράψει οι από κάτω. Γιατί οι χρήστες που αγοράζουν είναι από όλο τον κόσμο και έχουν δοκιμάσει το προϊόν το δικό σου πριν από εσένα για εσένα και μπορείς να πας να δει την κριτική από κάτω. Φυσικά. Βλέπουμε κριτική όχι μόνο στα θέματα που παραγγέλνουν το εξωτερικό αλλά και από την Ελλάδα γιατί όπω είπαμε, σίγουρα κάποιο έχει αγοράσει το θέμα και σίγουρα έχει κάτι να πει για το θέμα. Είτε καλό είτε κακό. Καλό ή κακό, ευτυχώ βασικά την κριτική δεν μπορεί να τη σβήσει κανένα από αυτόν που έχει το προϊόν. Οπότε πρέπει να σου στείλει κάτι καλό για να δεχτεί καλή κριτική. Οπότε να έχει περισσότερη πώληση. Οπότε λίγο πολύ όλοι δουλεύουν όσο να τον καλύτερα για να μπορούν να έχουν περισσότερε πωλήσει. Και εσύ να είσαι χρήστη που αγοράζει. Πάρα πολύ ωραία μέχρι εδώ. Πάρα πολύ προσοχή με τα θέματα που αγοράζουμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μεγάλε παραγγελίε των 50 και των 100 και των 200 γιατί υπάρχει κίνδυνο να χάσουμε τα λεφτά μα και υπάρχει κίνδυνο να πληρώσουμε μεγάλα ποσά στο τελωνίο γιατί θα αμφισβητήσουν ότι το προϊόν μα έχει το πόσο που έχει όπω αμφισβητήθηκε και το δικό μου γιατί του έκανε εντύπωση προφανώ που το δέμα έχει 2199 και όχι 2201. Γιατί αν έκανε 2201 σου λέει π! Τελωνίο φίλε μου πλήρωσε το παπ μη το πω family friendly το κανάλι. Αυτά είχα να σας πω, το βιντεάκι ήταν λίγο σύντομο, ήθελα απλά να σας πω τον εκνευρισμό μου, να σας αναφέρω απλά το πρόβλημά μου και να σας δείξω το μικρόφωνο που αγόρασα. Το μικρόφωνο όπως έχω δει σε πάρα πολλά review είναι πάρα πολύ καλό, όπως είδα στις κριτικές και στα σχόλια του AliExpress που το αγόρασα είναι πάρα πολύ καλό. Σε ένα από τα επόμενα βίντεο ίσως μπορεί να σχολιάσω και να σας πω αν έχω κάποιο αρνητικό. Αν και δεν νομίζω γιατί βλέπω ότι όλα ήταν πάρα πολύ καλά, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Το μικρόφωνο το δοκίμασα στο λάπτοπ και με αυτήν εδώ, πέρα την κάρτα ήχου, για να δω πώ είναι. Ήταν λίγο χαμηλά η ένταση του μικροφόνου, αλλά είναι λογικό. Γιατί αυτό δεν έχει 48 βαθμό ενίσχυση κάρτα ήχου, οπότε ήταν λογικό να παίζει χαμηλά. Αλλά ο ήχο ήταν πάρα πολύ καθαρό και έχω εντυπωσιαστεί με το μικρόφωνο και τον ήχο που βγάζει. Και μετά από περίπου μία εβδομάδα σταρίσματο του μικροφώνου, γιατί έπρεπε να δούμε του οίκου, πώ κάθονται στην κονσόλα, λίγο τον ήχο να φτιαχτεί για να είναι καθαρό, κάνω αυτό το συμπληρωματικό βίντεο για να ακούσετε και εσεί τον ήχο του BM800. Νομίζω από τη δική μου την πλευρά ότι είναι εξαιρετικό. Πείτε μου και στα σχόλια αν σα άρεσε αυτό ο ήχο αυτού του μικροφώνου από το προηγούμενο που είχαμε. Εμεί θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μην ξεχάσει να κάνει ένα like, να πατήσετε το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να σου έρχεται ειδοποίηση για τα επόμενα βίντεο. <Το> από εμένα και τον BM800, <Το πολλά φιλιά σε όλου.